με την ελπίδα και τις ευχές όλων των Ελλήνων να καταφέρει η ομάδα της Αρκαδίας να βρεθεί στους ομίλους της διοργάνωσης. Είναι η τρίτη της διαδοχική προσπάθεια και ελπίζουμε να καταφέρει να πετύχει και την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη που θα σήμαινε μια πολύ ισχυρή βάση. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι στο ΡΑ, την στάδιον του Ούλου, για την αναμέτρηση Ροβανιέμι Αστέρας Τρίπολης, δεύτερος προκριματικός του φετινού Europa League. Εδώ είναι το στρίψιμο του νομίσματος με τον Φερνάντο Ουσέρο να είναι αυτός που κέρδισε το στρίψιμο απέναντι στον Οκονέν, τον αρχηγό της Ροβανιέμι. Διαιτητής της αναμέτρησης ο Μιλένκο Βουκαντίνοβιτς, ο Σέρβος, τον είδατε στο στρίψιμο του νομίσματος. Για τις ελληνικές ομάδες θα έλεγε κανείς ότι μάλλον καλές αναμνήσεις φέρνει, καθότι δεν ήταν πρώτος, ήταν τέταρτος διαιτητής στο παιχνίδι ανάμεσα στη Ρούμπιν Καζάν και τον Ολυμπιακό το Φεβρουάριο του 2012, όταν η ελληνική ομάδα είχε νικήσει. Αυτές είναι οι επιλογές του Γιούχα Μάλινεν, με τον Σάλγκρεν στην εστία, Σάξμαν, ο Μπιλόρ, Λαντενμάκη και Μαϊάβα στην άμυνα, Μακιτάλο, Κόνεν και Γκέι στη μεσαία γραμμή, ο Τάρου Νιάση στις πτέρυγες και ο Κόκο είναι στην αιχμή της επίθεσης. Ο πρώτος σκόρερ για την φινλανδική ομάδα με 6 τέρματα, τα 4 εκ των οποίων στα τελευταία 2 παιχνίδια της Ροβανιέμι στο φινλανδικό πρωτάθλημα. Έχει 19 αγώνες στα πόδια της, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Μπαντής είναι στην εστία, Λούι, Γκοϊάν, Σανκαρέ και Παντελιάδη στην άμυνα, Κουρμπέλης και Ουσέρο στη μεσαία γραμμή. Μπροστά τους ο νεοαποκτηθής Ρόλε, Μπακασέτας, Δεμπλάσης και Μπαράλες. Η τριάδα στην επίθεση, η τριάδα που θα επιχειρήσει να πλήξει την άμυνα των Φινλανδών, μια αργή άμυνα, ωστόσο πολύ αξιόπιστη, όπως έχει καταγραφεί στις σημειώσεις του Στάι Κουβεργέτη, του προπονητή του Αστέρα Τρίπολης. Μια ομάδα την οποία δεν πρέπει να υποτιμήσει ο Αστέρας. Είναι μια δεμένη ομάδα, ωστόσο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, υπολείπεται σε ποιότητα της ελληνικής. Και πάμε όλα αυτά να τα δούμε πώς θα μεταφραστούν στο γήπεδο. Με τον Νιάση στην πρώτη προσπάθεια για τους Φινλανδούς. Ο Αστέρας που έχει την τιμητική, όπως έλεγε και χθες ο Γιούχα Μάλινεν, ο προπονητής της Ροβανιέμι, να παίζει σε αυτό το γήπεδο μετά τη Λίβερπουλ. Είναι η πρώτη ομάδα μετά τη Λίβερπουλ που παίζει σε αυτό το γήπεδο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν το 1981. Τελευταία φορά που σε αυτό το γήπεδο έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι κάποια ομάδα, και ήταν βέβαια η ομάδα του Ούλου, όχι η Ροβανιέμι, η οποία αγωνίζεται σήμερα. Λοιπόν, να δούμε την εκτέλεση της φάσης με τον Όκονεν να είναι πίσω από την μπάλα. Για αυτή την στημένη φάση, κεφαλιά στα δίχτυα. Το χειρότερο ξεκίνημα για τον Αστέρα. Λέγαμε ότι είναι πολύ ψηλή ομάδα. Ο Λαντενμάκη είναι αυτός που έχει ανοίξει το σκορ για τη Ροβανιέμι. Ψυχρολουσία για την ελληνική ομάδα 56 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Ό,τι χειρότερο για τον Αστέρα. Αν ήταν κάποια από τα σημεία που φοβόταν, που ανησυχούσε ο Στάικος Βεργέτης για τη Ροβανιέμι, αυτές ήταν οι στημένες φάσεις. Αρκεί να σας πούμε ότι 4 ποδοσφαιριστές από τους 11, 5 ποδοσφαιριστές από τους 11, αν βάλει κανείς και τον τερματοφύλακα, εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Λαντενμάκη ανοίγει το σκορ, είναι πάνω από το 1,88. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι στημένες φάσεις μπορούν να έχουν πολύ μεγάλο ρόλο, που να παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το μάτς. Είναι πολύ νωρίς, δεν ήταν ό,τι καλύτερο αυτό ως ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα, αλλά υπάρχει πάρα πολύς δρόμος για να πάρει
κάτι καλό εδώ στη Φινλανδία. Ο Αστέρας που έχει βέβαια το μειονέκτημα σε σχέση με την Ροβανιέμι, ότι είναι σε μία περίοδο μονταρίσματος. Ο Στέκος Βεργέτης τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει την ομάδα του. Φάουλ του Μπακασέτα στον Κόκο. Την ώρα που η Ροβανιέμι είναι σε απόλυτη αγωνιστική ροή. Πάμε και στον Γιώργο Μαρκόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκαν στον πάγκο του Αστέρα τον γκολ, αλλά και λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ. Γιώργο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα τον αγωνιστικό χώρο, Γιώργο. Να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης ναι μεν μπορεί να ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο το σημερινό παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας φέτος στις υποχρεώσεις της γενικότερα. Ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι πολύ μακριά από την χώρα μας. Ένα παιχνίδι το οποίο... να πούμε ότι οι απουσίες έχουν να κάνουν με τον Έντερσον Τορμένα, ο οποίος είχε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις και έτσι ο κ. Βεργέτης στερείται των υπηρεσιών του. Και από εκεί και πέρα οι παίκτες οι οποίοι αποκλείστηκαν την τελευταία στιγμή από την 20άδα είναι ο Κυριακόπουλος και ο Τσοκάνη. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι η Ροβανιέμι δεν έχει καμία ουσιαστική αλλαγή, καμία ουσιαστική μάλλον απουσία στο σημερινό παιχνίδι. Παίζει με όλα τις, τα όπλα. Και δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική δράση, μιας και διανύει την 19η αγωνιστική στο τοπικό πρωτάθλημα της Φιλανδίας. Θα αγωνιστεί, έχει κάνει 19 παιχνίδια και πλέον ακολουθεί το 20ο. Ο λόγος και πάλι σε εσένα. Μπακασέτας. Ο Ντεμπλάσης στο ρόλε. Άλλαξε με τον Μπακασέτα, έχει χώρο, κάνει το σουτ πάνω στον Ομπιλόρ. Ο Νιγηριανός μαζί με τον Λάντεν Μάκη, τον σκόρερ, συνθέτουν ένα πολύ δυνατό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Μπαντής δεν αγχώθηκε από την επιθυμία του Οτάρου να τον πιέσει. Κράτησε την μπάλα και απομάκρυνε ψύχρεμα από την περιοχή του. Η Ροβανιέμι που επιστρέφει μετά από 24 χρόνια στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή σκηνή. Τελευταία φορά που συμμετείχε ήταν την περίοδο 90-91. Αποκλείστηκε από την ανατολικογερμανική τότε, Μάγδεμπουργκ, στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. Έχει κάνει και μια καλή πορεία χωρίς... όμως να κάνει μεγάλο μάτς. Για να δούμε εδώ, υπάρχει πρόβλημα με τον Ουτάρου στην περιοχή. Διαγώνιο σουτ φεύγει δίπλα από την εστία του Μπαντή. Τον ακολούθησε ο Παντελιάδης. Χωρίς δύναμη το σουτ του Ουτάρου και χωρίς να βρει εστία. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Αστέρα είναι να καταφέρει να βρει ρυθμό και να προσαρμοστεί όσο περνάει η ώρα στις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού παιχνιδιού. Όσο περνάει η ώρα μπορεί να προκύψει σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική ομάδα με δεδομένο την έλλειψη επίσημων αγώνων απέναντι σε μια ομάδα που επαναλαμβάνουμε είναι σε φουλ ρυθμούς. Δεν άρχισε καλά το πρωτάθλημα φέτος η Ροβανιέμι, αλλά στα τελευταία 5 παιχνίδια της είναι πάρα πολύ καλή. Βρίσκεται στην 9η θέση. Αλλά με βάση την εικόνα των τελευταίων αγωνιστικών μπορεί να σκέφτεται ότι θα σκαφαλώσει πιο ψηλά, αίτητη, έχοντας κρατήσει σε 3 μάτσα ανέπαφη την εστία της. Έχει πετύχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες. Μακιτάλο δεν μπόρεσε εδώ με το τακουνάκι. Πίεσε στην συνέχεια ο Γκέι. Απομάκρυνση του Ομπιλόρ. Πλάγιο για τον Αστέρα. Ο Αστέρας που έχει ενισχυθεί. Έχουν προσθεθεί 9 καινούργιοι ποδοσφαιριστές στο δυναμικό του.
επίκυνται ακόμη κάποιες μετεγραφικές κινήσεις. Ο Ρόλε άπλωσε το πόδι του, που τους τα νέα πρόσωπα, και ο άλλος ήταν ο Παντελιάδης που μπήκε στη φάση. Να το σπάλει με την μπάλα. Στον Απόλλωνα Σμύρνης πέρυσι. Ο φέτος στην Αρκαδία. Ο Μπακασέτας με τη μία στο Λούι. Ρόλε. Ο Ουσέρος στον Τεμπλάσης. Ωραία παλιά για το Λούι. Έχει καλύψει όμως την πλάτη του ο Μαϊάβα και πήρε το φάουλ από το Λούι. Εδώ και πάλι το φάουλ του Αργεντινού πάνω στον Μαϊάβα. Ο Μαϊάβα είναι η μοναδική αλλαγή που έκανε ο Μάλινεν στην ενδεκάδα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του που νίκησε την Τούρκο στο πρωτάθλημα Φινλανδίας. Κάποιο πρόβλημα φαίνεται ότι έχει ο Κόκο, ο επιθετικός των Φινλανδών. Έδειξε να κρατά τον προσαγωγό του και τώρα είναι δίπλα στον προπονητή του. Λέγαμε ότι ο Μαϊάβα είναι η μοναδική διαφοροποίηση στην ενδεκάδα του Μάλινεν σε σχέση με το τελευταίο μάτς της ομάδας του. Πήρε τη θέση του Νούρμος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και εδώ είναι ο Σάλγκρεν, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ανησυχήσει. Ένα το λεπτό στο Ράτιν στάδιον του Ούλου. Ροβανιέμι Αστέρας 1-0 πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με την κεφαλιά του Λάντεν Μάκη. Ο Μπαράλες με τον σκόρερ να του κάνει φάουλ. Ο πιο ψηλός ποδοσφαιριστής της Ροβανιέμι είναι στο 1.93 το πόη του. Και από εκεί επλήγει η άμυνα της ελληνικής ομάδας. Ο Ρόλε στην εκτέλεση. Ευκαιρία να μεταφερθεί το παιχνίδι στην περιοχή των Φινλανδών. Ψάχνει στο δεύτερο δοκάρι ο Σανκάρε. Γκολ! 1-1 ισοφαρίζει ο Αστέρας. Πληρώνει τους Φινλανδούς με το ίδιο νόμισμα. Η ελληνική ομάδα στο 10ο λεπτό. Ο Σανκάρε ανοίγει τον λογαριασμό του για φέτος στον Αστέρα. Και πάλι η εκτέλεση του Ρόλε. Πήδηξε σε λάθος χρόνο Λαντενμάκη. Δείτε, εδώ θα φανεί. Δεν βρίσκει την μπάλα ο στόπερ των Φινλανδών και έρχεται ο Σανκάρε να τη στείλει εκεί που δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Σάλγκρεν. Εκτός από το γεγονός ότι ο Αστέρας φέρνει το παιχνίδι, το σκορ στα ίσα, πετυχαίνει και εκτός έδρας γκολ. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό για την ομάδα του Στάι Κουβεργέτη. Για πάμε μια βόλτα στον Γιώργο Μαλκόπουλο. Έλα Γιώργο. Να πούμε ότι πλέον στον πάγκο του Αστέρα πανηγύρισαν έξαλλα το γκολ του Χαλίφα Σανκάρε, με το οποίο το παιχνίδι πλέον ήρθε στα ίσια. Ένα γκολ το οποίο, όπως είπαμε, έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Είχε φνηδιάσει το πρώτο γκολ τους ανθρώπους του Αστέρα. Δεν περίμεναμε για μια τέτοια εξέλιξη. Και έτσι πλέον ο κύριος Βεργέτης... Κλέβει ο Ρόλε. Δεν μπόρεσε να νικήσει όμως τον Σάλγκρεν. Σανκάρε. Γκοϊάν. Ουσέρο. Γυρίζει προς τα πίσω στον Λούι. Έσπευσε να πιέσει γρήγορα ο Νιάση. Μπαράλες. Φάουλ από τον Μάκη Τάλο. Είναι οι δύο κεντρικοί χαφ της Ροβανιέμι που καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα στον
στην ομάδα του Μάλινεν. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο που έκανε το φάουλο, Μακιτάλο, ο άλλος είναι ο Όκονεν. Με τον Όκονεν να έχει περισσότερο ανασταλτικούς προσανατολισμούς, την ώρα που ο Μακιτάλο είναι αυτός που επιφορτίζεται κυρίως με το δημιουργικό κομμάτι. Δε Μπλάσης. Του πήρε την μπάλα ο Μακιτάλο. Ο Γκέι γύρισε στον Λαντεμάκη. Σανκαρέ πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Ευρώπη. Συνολικά έκτο με την φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ ο Κόνεν κατάφερε να περάσει την μπάλα στον Γκέι. Αυτός θέλει να αλλάξει με τον Κόκο. Κράτησε. Μιασί. Έκανε τη σέντρα. Εκεί περιμένει ο Τάρου. Μπροστά του ο Παντελιάδης. Ακούμπησε προς τα πίσω στον Σάξμαν. Μακιτάλο. Εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε Σανκαρέ και Παντελιάδη. Αναζητά στήριγμα για να βγάλει αντεπίθεση. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Διώχνει ο Σανκαρέ. Μπαράλες δέχτηκε το φάουλ του Ομπιλόρ. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Μαρκόπουλο που θέλει κάτι να συμπληρώσει. Έλα, Γιώργο. Ναι, Γιώργο, για αυτό που έλεγα προηγουμένως, είναι σαφής η διάθεση του κύριου Βεργέτη. Αυτό άλλωστε έλεγε και κατά το διήμερο που βρίσκεται εδώ στη Φιλανδία συνέχεια στους ποδοσφαιριστές του, ότι πρέπει να πιέσουν την Ροβανιέμι. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία δεν φημίζεται για την τεχνική της κατάρτιση. Πρέπει να κλέψουν μπάλες οι παίκτες του Αστέρα και να βγουν στην κόντρα επίθεση με τον Ρόλε, ο οποίος από ό,τι δείχνει είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τον Αστέρα και θα βοηθήσει τα μέγιστα φέτος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Αρκάδων. Ο Νιάση χαμηλά για τον Γκέι, θέλησε να περάσει από τον Γκοϊάν. Έκανε φάουλ σύμφωνα με τον Βουκαντίνοβιτς ο Ρουμάνος. Ο Αστέρας που θέλει να πιέσει, θέλει να οδηγήσει τους Φινλανδούς στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, στην προσπάθεια δημιουργίας παιχνιδιού με μεγάλη μπαλιά, μεγάλη μεταβίβαση. Αυτοί κυρίως δεν θέλουν να φύγει από τα πόδια του Ομπιλόρ, αλλά από αυτά του Λαντεμάκη. Ο Ομπιλόρ είναι καλύτερος στη μεγάλη μεταβίβαση. Αυτός που έχει τώρα την μπάλα, σε αυτόν αναφερόμαστε, έχει τη δυνατότητα να μοιράσει το παιχνίδι, σημαδεύοντας και τον Νιάση και τον Οτάρου. Γι' αυτό και θα δείτε περισσότερη πίεση ψηλά προς τον Νιγηριανό. Τώρα ο Λαντεμάκη βρήκε χώρο. Κόπηκε από τον Μπαράλες. Ο Ρόλες τον Ντεμπλάσης. Σανκαρέ. Ντεμπλάσης. Αλλάζει με τον Ουσέρο. Με τη μία κυκλοφορία της μπάλας, όπως άλλωστε επιθυμεί ο Βεργέτης. Ντεμπούτο για τον Στάικο Βεργέτη στην ευρωπαϊκή σκηνή. Και πολύ θα ήθελε ο 38χρονος Έλληνας τεχνικός να το συνδυάσει με την πρώτη νίκη του Αστέρα στην ιστορία του στην Ευρώπη. Ο Αστέρας, ο οποίος σε αυτά τα 7 χρόνια του στη μεγάλη κατηγορία αρχίζει σιγά σιγά και καλοπίζει την ιστορία του με τις παρουσίες του στην Ευρώπη, αλλά φέτος θέλει κάτι παραπάνω. Πέρυσι αποκλείστηκε από τη Rapid Viennes. Πρόπερσι έπαιξε στον δεύτερο γύρο με την Ίντερ Μπακού. Σε πρόκριση θρίλερ, στα πέναλτι, την πήρε στην Τρίπολη και ακολούθησε η πρόκριση, ο αποκλεισμός από την Μαρίτιμο, την Πορτογαλική. Μέχρι την περσινή ήττα από την Rapid, ο Αστέρας στην Αυστρία μετρούσε 4 ισοπαλίες, ήταν αίτητος. Δεν είχε ήττα. Πέρυσι πέστη την πρώτη του ήττα στην Ευρώπη. Φέτος αναζητά την πρώτη του νίκη.
Ο Ρόλε στην εκτέλεση από τα πόδια του έφυγε η μπάλα. Στο τέρμα της ισοφάρισης του Καλίφα Σανκαρέ. Λέτε να έχουμε επανάληψη. Εκτέλεσε ο Αργεντινός. Πάλι τον Σανκαρέ σημάδεψε. Απομάκρυνε ο Μπιλόρ. Επιμένει ο Μπαράλες. Ο Μπιλόρ είναι σε σωστή θέση. Μακιτάλο καλύπτει μετά το λανθασμένο κοντρόλ του Ρόλε. Όκονεν ανεβάζει τον Σάξμαν. Κινείται γρήγορα ο Τάρου, πηγαίνει εσωτερικά, δεν βρίσκει χώρο και σταματά την πρόθεσή του Όκονεν πάλι στον Σάξμαν. Ο Σάξμαν είναι ένας μπακ που δεν διστάζει να πάρει μέτρα στο γήπεδο, κυρίως όμως προτιμώντας το overlap, κινούμενος δηλαδή στην πλάτη του Οτάρου όταν αυτό συγκλίνει και πατά περιοχή. Σπανίως θα κινηθεί εσωτερικά. Ο Όκονεν στην επαναφορά. Εύκολα ο Ντεμπλάσης. Πίεσε ο Μακιτάλο, ο Ουσέρο, ο Μπαράλες στην κεφαλιά, ο Ρόλε με τη μία στον Μπακασέτα κοιτάζει τον Ντεμπλάσης. Αν μπορέσει να του περάσει την μπάλα, δεν μπόρεσε. Θα υπήρχε μία εξαιρετική προοπτική. Καλά το σκέφτηκε ο Μπακασέτας, δεν μπόρεσε όμως να βρει την ακριβή μεταβίβαση. Ουσέρο. Γκοϊάν. Ο Αστέρας πλέον ελέγχει πλήρως το μάτς. Ρόλε. Μπακασέτας. Χαμηλά τώρα για τον Ντεμπλάσης βγήκε ο Σάξμαν. Όκονεν. Γκέι. Ντεμπλάσης. Κάθετα για τον Μπαράλες ο Μπιλόρ. Πάλι ο Αστέρας. Τώρα δουλεύει καλά η ελληνική ομάδα. Μπακασέτας. Βγάζει έξω στον Λούι, έχει γυρίσει ο Νιάση. Ψύχρεμα συνεργάστηκε με τον Μαγιάβα. Μακιτάλο με το στήθος στον Μαγιάβα που ελευθερώνει ο Γκοϊάν στην κεφαλιά. Ουσέρο. Άλλαξε με τον Κουρμπέλη. Ντεμπλάσης. Ωραία Ουσέρο στον Ντεμπλάσης. Το πάρει. Βγάζει χαμηλά για τον Μπαράλες αλλά δεν πέρασε η μεταβίβαση από τον Ομπιλόρ. Είναι... Έχω την εντύπωση από τους δύο στόπερ εκείνος που έχει δώσει τις περισσότερες λύσεις. Πάμε στην άμυνα της Ροβανιέμι. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο που κάτι θέλει να επισημάνει. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή από πλευράς Ροβανιέμι. Ο Γιούχα Μάλινεν, ο προπονητής της φιλανδικής ομάδας, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου τον Αλεξάνδρ Κόκο και στην θέση του θα μπει ο Μίκα Λάχτινεν με το νούμερο 9. Αυτό είναι μια καλή είδηση για τον Αστέρα. Παντελιάδης κάνει φάουλ, παίρνει και την κάρτα. Και μια πολύ κακή είδηση για τον Λάχτινεν, που βλέπει τον πρώτο του σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα, τον Κόκο, να μην μπορεί να συνεχίσει. Νωρίτερα σας λέγαμε ότι είχε πάει κοντά στον προπονητή του και του έδειχνε κάποιο, τον προσαγωγό του, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Αφήνει τελικά τη θέση του στον Λάχτινεν. Ο Κόκο έχει πετύχει 6 γκολ, είναι στην τρίτη θέση του φινλανδικού πρωταθλήματος, τη μοιράζεται
με τρεις ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και ένας πολύ γνωστός μας, ο Κάτζη, που πέρασε από την Super League με την Καλονή και το Λεβαδιακό. Από την Ελλάδα με την Καλονή, με τον Λεβαδιακό έπαιξε στη Super League. Εδώ το λάθος που έκανε η ελληνική ομάδα δεν δημιούργησε περισσότερο ανησυχητικές καταστάσεις. Ο Ρόλε παίζει το 1-2 με τον Μπαράλες, αλλά γυρίζει γρήγορα ο Σάξμαν. Το φάουλ είναι για τον Αστέρα, το έκανε ο Μακιτάλος τον Κουρμπέλη. Λοιπόν, η αλλαγή. Αυτός είναι ο Κόκο, γεννημένος στην Αγία Πετρούπολη. Αφήνει τη θέση του στον Λάχτινεν. Από το 2011 στη Ροβανιέμη. Σανκαρέ. Μπροστά από τον Μπακασέτα ο Μαγιάβα. Πλάγιο για τον Αστέρα. Αστέρας που βρήκε έτσι έναν καιρό που δεν τον προβλημάτισε. Γυρίζει στην περιοχή για τον Ντεμπλάση ο Λούι. Ο Αργεντινός δεν βρήκε χώρο. Ο Γκοϊάν θέλει να επιστρέψει την μπάλα στην επίθεση του Αστέρα. Ο Μπαράλες. Ήταν offside. Ο Αστέρας λοιπόν λέγαμε ότι δεν βρήκε καιρό που τον προβλημάτισε εδώ στη Φινλανδία, παρότι χθες λίγο πριν την προπόνηση, λίγες ώρες πριν την προπόνηση, είχε βροχή. Σήμερα περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα πριν την σέντρα του αγώνα, άρχισε να φαίνεται απειλητικό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Δεν προέκυψε τελικά, έβρεξε περίπου 5-6 λεπτά και σταμάτησε. Ο Ρόλε τώρα με τον Ντεμπλάσης. Για να δούμε εδώ την προοπτική αντεπίθεση της ελληνικής ομάδας. Ο Ντεμπλάσης άλλαξε με τον Ρόλε. Προσπάθησαν να κόψουν στα δύο την άμυνα της Ροβανιέμι, αλλά ο Σάλγκρεν είχε αντιληφθεί τι σκαρώνουν. Βγήκε έγκαιρα. Γκοϊάν έχει φωνάξει κοντά του τον Λάχτινεν με τον. Ο Βουκαντίνοβιτς έχει φωνάξει κοντά του τον Γκοϊάν με τον Λάχτινεν στην προσπάθεια των δύο να πάρουν καλύτερη θέση για την υποδοχή. Ο Κουρμπέλης σε πλάγιο. Στην επιθυμία του Νιάση να δημιουργήσει προοπτική μεταφορά του παιχνιδιού στην περιοχή του Αστέρα. Όκονεν με το δυνατό πλάγιο, έτοιμος για την επαναφορά. Διώχνει ο Γκοϊάν, μακριά από τον Λούι. Όκονεν απέφυγε τον Μπακασέτα και τον Μπαράλες, δοκίμασε το σούτ, αλλά δεν ανησύχησε το Γιώργο Παντή. Thank you.
Μπαράλες φαίνεται ότι έχει ένα μικρό πρόβλημα. Ευκαιρίας δοθήσεις της διακοπής, πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Έλα Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα. Πρώτο, τις ομυρικές μονομαχίες μεταξύ του Faith Obilor και του Τζερόνιμο Μπαράλες. Αν τους παρακολουθήσεις και εκτός αγωνιστικής δράσης, όλο κοντράρονται, τζαρτζάρονται, διεκδικούν την καλύτερη θέση τους ώστε να υποδεχτούν την μπάλα από κάποιον συμπαίκτη τους. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι ο Γιούχα Μάλινεν, ο προπονητής της Ροβανιέμις, ζητάει συνεχώς στους παίκτες του να ανέβουν, να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο, αλλά συγχρόνως να έχουν και την προσοχή τους στην κόντρα επίθεση που επιχειρούν πολλές φορές οι παίκτες του Αστέρα, με πιο επικίνδυνους τον Ρόλο και τον Ντεμπλάσης. Ο Αστέρας δεν είναι μόνος του εδώ στο Όουλου. Έχει και την συμπαράσταση περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, 50 εκδρομαίων φίλων του. Ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα έφυγαν από την Τρίτη, από την Δευτέρα, από την Αρκαδία, για να βρεθούν εδώ μαζί με την ομάδα τους. Ευκαιρία να χειροκροτήσουν και πάλι οι Φιλανδοί, παροτρύνοντας τον Όκονεν να σημαδέψει τον Ομπιλόρ. Έδιωξε ο Μπαντής, ο Τάρου, έπεσε ο Σανκαρέ πάνω του, γυρίζει ο Ομπιλόρ. Μπλόκαρε ο Μπαντής, έχει κάνει και φάουλο Λάχτινεν. Παλιά του Μπαράλες. Ο Μπιλόρ στον Σάξμαν, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πηγαίνει ο Ουσέρο, το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Δεν έχει μόνο ο Κόνεν δυνατό πλάγιο. Για τους Φινλανδούς έχει και ο Παντελιάδης. Για την ελληνική ομάδα, τον θυμάστε ίσως από τα παιχνίδια της Super League πέρυσι με τον Απόλλωνα, που παρακολουθήσατε από τα κανάλια Nova Sports. Πλάγια σαν κόρνερ. Ρόλε. Ντεμπλάσης. Δέχτηκε στο πρόσωπο την μπάλα ο Όκονεν, αλλά δεν φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Ελευθέρωσε ο Νιάση. Ο Λάχτινεν θέλησε να τροφοδοτήσει τον Γκέι, ήταν ο Κουρμπέλης εκεί. Και ο Σανκαρέ. Φίνει στον Μπαντή. Σανκαρέ. Έγινε ο έκτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει με τη φανέλα του Αστέρα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά υπάρχει μόνο ένας Έλληνας, ο Γιώργος Ζησόπουλος. Πέρυσι στο μάτς με τη Ραπίτ. Είχαν προηγηθεί ο Περόνε, ο Ναβάρο, ο Ράγιος και ο Γκρατσίνη στις προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Αστέρα. Στα πόδια του Γκέι ο Κουρμπέλης, ο Ρόλε σημαδεύει τον Ντεμπλάσης, κατεβάζει ο Ντεμπλάσης, σουτάρει, κόρνερ. Έδιωξε ο Σάλγκρεν, είχε κλείσει τη γωνιά του. Στο 31. Εδώ και πάλι από το τάκλιν του Κουρμπέλη η μπάλα φτάνει στον Ρόλε, μοιράζει πολύ ωραία. Ο Ντεμπλάσης κατεβάζει, βρίσκει εστία, αλλά ο Σάλγκρεν έχει σωστή τοποθέτηση. Απομάκρυνση του Γκέι. Κεφαλιά από τον Νιάση. Ο Τάρου τσίπησε με πολύ δύναμη από τον Κουρμπέλη. Καθαρίζει τη φάση ο Παντελιάδης. Έχει μείνει πεσμένος στο έδαφος ο Κουρμπέλης. Αυτή είναι η φάση του τραυματισμού του, πήγε με πολύ δύναμη ο Τάρου. Α, μάλιστα, πέφτοντας έχει χτυπήσει, έχει βγει. Τραυματιστεί ο Κουρμπέλης. Τώρα ο Βεργέτης
βρίσκει την ευκαιρία να φωτάξει κοντά του τους παίκτες του για να δροσιστούν και να τους δώσει κάποιες οδηγίες. Εδώ είναι ο Μάλινεν, από τους πιο έμπειρους Φινλανδούς προπονητές. Ο Κουρμπέλης έχει σηκωθεί, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα σε αυτή την πόλη, στην οποία μάλιστα σπούδασε κιόλας. Είναι δάσκαλος, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Όουλου και αυτό έγινε ως αφορμή, είχε ως αφορμή την διακοπή της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ήταν η αιτία της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Την ομάδα του Ούλου το 1982 έκανε έτσι τα πρώτα του σημαντικά προπονητικά βήματα στη μεγάλη κατηγορία και τράβηξε την προσοχή. Είχε γενέθλια χθες και του ευχήθηκε ο Στάικος Σεβεργέτης στη συνέντευξη τύπου. Κάτι που το εκτίμησε δεόντως ο Μάλινεν. Έκλεισε τα 56 του χρόνια και του δώρησε ένα φινλανδικό μαχαίρι από αυτά που κατασκευάζονται εδώ στο Ούλου. Στο οποίο μάλιστα πάνω ήταν χαραγμένο το όνομα της ελληνικής ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ και πάλι διεκδίκηση του Λάχτινεν με τον Γκοϊάν, με τον αντικανονικό τρόπο από τον Φινλανδό. Και βέβαια οι άνθρωποι του Αστέρα θα περιμένουν τους Φινλανδούς για να τα αποδώσουν τη φιλοξενία. Ρόλε! Εδώ ήταν καλή περίπτωση για τον Αργεντινό, δεν είχε αντίπαλο. Ο Ντεμπλάσης τον τροφοδότησε με το στήθος, αλλά ο Ρόλε δεν μπόρεσε να βρει εστία. Φαλιά του Γκοϊάν, ο Μπιλόρ, ο μάκρυνση του Λούι. Σανκαρέ. Μπακασέτας τσίμπησε και πέρασε την μπάλα στο Ντεμπλάσης. Ψηλά το κεφάλι από τον Αργεντινό, κάνει τη σέντρα, έδιωξε ο Σάξμαν, κατεβάζει ο Παράλες, θέλει να περάσει από τον Μαϊάβα, ελευθέρωσε τελικά. Εδώ είναι ο Χερόνιμο Παράλες. Αν και να έχει κάποιο πρόβλημα από την σύγκρουσή του με τον Μαϊάβα. Και τώρα πλάγιο από τα πόδια του Τάσου Μπακασέτα. Βλέπετε, είδατε μάλλον για λίγο στο αριστερό άκρο της οθόνης σας και τον Στάικο Βεργέτη. Όρθιος διαρκώς Μακιτάλο μοιράζει για τον Σάξμαν που ψάχνει χώρο για να ανέβει γρήγορα στην πτέρυγα. Καλύπτει ο Ουσέρο. Βγαίνει ο Παντελιάδης πολύ ωραία μπροστά από τον Οτάρου. Του παίρνει την μπάλα. Τη μεταφέρει για τον Παράλες. Από πολύ μακριά το σούτ του Παράλες δεν προβληματίζει τον Σάλγκρεν. Offside ο Ντεμπλάσης.
αν καταφέρει ο Αστέρας να βρει σε κάποιες περιπτώσεις τόσο ψηλά την τετράδα της άμυνας της Ροβανιέμι, νομίζω ότι θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Σάλγκρεν. Πήρε ο Ντεμπλάσης από τον Μακιτάλο. Ρόλε κοντά του ο Μπακασέτας. Ανεβαίνει εξωτερικά ο Λούι. Ο Ρόλε προτιμά τον Ντεμπλάσης. Ουσέρο. Μπακασέτας φέρνει την μπάλα μπροστά. Πέρασε από τον Ομπιλόρ. Γυρίζει χαμηλά ο Ντεμπλάσης. Πάει για το τακουνάκι. Δεν βρήκε την μπάλα. Λούι. Σέντρα. Απομάκρυνση από τον Όκονεν. Επιμένει ο Γκοϊάν για τον Αστέρα. Ο Λάντεν Μάκη με κάπως άκομψο, ωστόσο αποτελεσματικό τρόπο απομάκρυνε. Μαϊάβα δίνει ύψος την μπάλα. Διεκδικεί ο Κουρμπέλης με τον Γκέι νικητής, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ουσέρο. Οι άνθρωποι της Ροβανιέμι στη χθεσινή προπόνηση του Αστέρα εκτίμησαν δεόντως την κυκλοφορία της μπάλας και μία άσκηση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του Βεργέτη κατ' εντολήν του τελευταίου, στην οποία χρειαζόταν να κυκλοφορήσουν την μπάλα με μία επαφή. Τους έκανε εντύπωση η ευχέρεια με την οποία την εκτέλεσαν οι ποδοσφαιριστές του Βεργέτη. Και τώρα βλέπουν σε κάποιες περιπτώσεις να βγαίνει αυτό και στο παιχνίδι. Μακιτάλο. Κόρνερ είναι. Εδώ την μπάλα χτύπησε πάνω στον Ρόλε και στη συνέχεια τελευταίο σε επαφή με αυτήν ήρθε ο Φινλανδός. Τώρα είναι η ώρα του Σανκαρέ και του Γκοϊάν να πατήσουν περιοχή για τη στημένη μπάλα που εκτελεί ο Ρόλε. Προσπάθησε ο Γκοϊάν αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Μια σύ. Ο Λούι δεν του δίνει χώρο. Μπόρεσε, γύρισε πολύ ωραία τελικά, αλλά χωρίς να μπορέσει να συνεχίσει. Γκοϊάν. Ο Κουρμπέλης σημαδεύει τον Ντεμπλάσης. Ο Μπιλόρ απομάκρυνε και στη συνέχεια καθάρισε και μπροστά στο Μπακασέτα. Έχουμε περάσει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ροβανιέμι Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο Ούλου της Φινλανδίας. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League. Στο πρώτο λεπτό ο Λάντεν Μάκη έδωσε προβάδισμα στους Φινλανδούς. Στο 10 ο Καλίφα Σανκαρέ ισοφάρισε για τον Αστέρα. Παντελιάδης πρώτος στην μπάλα. Χτύπησε στην πλάτη του Κουρμπέλη και πήγε στον Οτάρου. Ο Μπιλόρ στον Λάντεν Μάκη. Μακιτάλο. Λίστρισε ο Κόνεν, πήρε ο Σέρο. Ο Ντεμπλάσης με τη μία στον Παράλες. Πάλι ο Ντεμπλάσης απέφυγε τον Μακιτάλο. Φάουλ από τον Φινλανδό. Κίτρινη κάρτα. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να σταματήσει το Ντεμπλάσης. Καμία διάθεση να επιτρέψει στον Αργεντινό να συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο Ουσέρο εκτελεί. Απομάκρυνε ο Γκέι που επιστρέφει στις στημένες μπάλες. Ο Μπιλόρ θέλει να απομακρύνει με το ψαλίδι. Τελικά διατηρεί την κατοχή για τη Ροβανιέμι Οτάρου. Μαγιάβα διορθώνει την κατάσταση στην πίεση του Λούι. Οτάρου, πάλι ο Λούι στην προβολή. Κίτρινη κάρτα τώρα
για τον Λούι. Παστέρας διεξήγε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία και έπαιξε δύο φιλικά και προγραμματίσει τρία, το τρίτο ματαιώθηκε λόγω ισχυρής βροχόπτωσης. Σε αυτά που έπαιξε ήταν, ιτήθηκε στο πρώτο του από τη Δυναμό Δρέσδης με 1-0, 1-1. Στο δεύτερο με την τσεχική Πρίμπραμ. Αν λένε κάτι τα αποτελέσματα στα φιλικά, η εικόνα έχει σημασία. Ο Νιάση ήταν δύσκολο να κρατήσει την, να βρει την μπάλα στην κεφαλιά που επιχείρησε και τα ψηλά η σέντρα από τον Κέι. Ρολέ στην πλάτη του Ολάντεν Μάκη, ο Μπαράλες πηγαίνει με πολύ δύναμη, κάνει φάουλ στον Οκόνεν. Ο Μπιλόρ Λάχτινεν Γκέι, καμία ανησυχία για τον Πατή στο σούτ που επιχείρησε ποδοσφαιριστής από το Trinidad και Tobago. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Έλα Γιώργο. Λοιπόν Γιώργο, να πούμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία στον πάγκο του Αστέρα. Το παιχνίδι βρίσκεται στην ισοπαλία, έτσι θέλει ο κ. Βεργέτης να πάει στα αποδυτήρια. Φωνάζει συνεχώς όμως στους παίκτες του να είναι πολύ προσεκτικοί στα μαρκαρίσματα τα οποία επιχειρούν, να προσπαθήσουν να μην δέχονται άσκοπες κίτρινες κάρτες, γιατί αυτές θα έχουν επίπτωση για την συνέχεια. Η Ροβανιέμι είναι μια ομάδα η οποία, όπως βλέπουμε, είναι πολύ επικίνδυνη. Ο Ουσέρο στο σούτ, η μπάλα φεύγει out. Και νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία, όπως είπα, είναι πολύ επικίνδυνη, αλλά ένας πολύ καλός Αστέρας με αγωνιστικό ρυθμό και έχοντας στα πόδια του επίσημα πλέον παιχνίδια, έστω και φιλικά, νομίζω ότι δεν θα είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να τον φοβίζει. Το παιχνίδι το οποίο φιλικό, το οποίο έχασε ο Αστέρας και το οποίο δεν έγινε επί αυστριακού εδάφους, ήταν με την Γεωργιανή την Ζεστεφόνη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο κύριος Βεργέτης βρισκόταν στην Αυστρία μετά τις υποχρεώσεις που είχε στην Ρόδο για το δίπλωμα το οποίο είχε εξετάσει για το UEFA Professional και ήθελε να δει από κοντά την ομάδα την οποία θα παρέτασε στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έγινε το φιλικό και έτσι ουσιαστικά είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι το οποίο βλέπει και αυτός η διεισόμαση τους ποδοσφαιριστές του. Ο Λούι στο Πακασέτα. Ο Αστέρας διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά την κατάσταση που έδειχνε να του δημιουργεί πρόβλημα και του δημιούργησε πρόβλημα με την συμπλήρωση ενός λεπτού στο μάτς, να μένει δηλαδή πίσω στο σκορ. Βρήκε τρόπο να ισοφαρίσει με στημένη μπάλα και από εκεί και ύστερα δεν έχει επιτρέψει στην Ροβανιέμι να του κάνει φάση στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση στέλνει σαφές μήνυμα στη Ροβανιέμι ότι διαθέτει την ποιότητα εκείνη που μπορεί να, να του δώσει το πάνω χέρι στο ζευγάρι. Τέλος για το πρώτο 45 λεπτό. Ροβανιέμι Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο πρώτο λεπτό. Ο Λάντεν Μάκη έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Στο 10 ισοφάρισε ο Καλίφα Σανκαρέ για την ελληνική ομάδα, που είχε και την πολύ καλή στιγμή στο 14ο λεπτό με τον Ρόλε, όταν ο Αργεντινός πίεσε ψηλά, της περίπτωσης του Οτάρου που πάτησε περιοχή και έκανε το διαγώνιο σου τον Νιγηριανός για να φύγει η μπάλα δίπλα από την εστία του Μπαντή. Θα έλεγε πάντως κανείς ότι και αυτή η προσπάθεια των Φινλανδών εντάσσεται στο πρώτο κακό πεντάλεπτο του Αστέρα, πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Από εκεί και ύστερα η ελληνική ομάδα έφερε τα πάντα σε μία ισορροπία. Εδώ είναι ο Μάλινεν, είδαμε νωρίτερα τον Βεργέτη. Ήταν προπονητής της Αχτιόρ Γκαραγκάντη το 2007 και προπονητής στην εθνική ομάδα του Καζακστάν
στην Under 21, στην κάτω των 21 ετών. Έχει κατακτήσει το κύπελο Φινλανδίας το 1994 με την Τέψη και το League Cup το 2006 με την Κουόπιο. Δάσκαλος, σας λέγαμε, στο επάγγελμα. Είχε μαθητές του δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές Φινλανδούς, από τους σπουδαιότερους, τον Αντινιέμι, τον τερματοφύλακα, και τον Μίκα Νούρμελα. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον Γιώργο Μαρκόπουλο εν ώψη της δεύτερης, του δεύτερου μέρους του αγώνα. Έλα, Γιώργο. Γιώργο, να πούμε ότι όπως τελείωσε το παιχνίδι, έτσι ξεκινάει από πλευράς αλλαγών και για τις δύο ομάδες. Μία αλλαγή έχει γίνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι και αυτή αναγκαστική από πλευράς Ροβανιέμι. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, μιας και μίλαγες για τον προπονητή των γηπεδούχων, για τον κύριο Γιούχα Μάλινεν, ότι με το που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον για 10 λεπτά, κάθισε στον αγωνιστικό χώρο με τον βοηθό του, τον κύριο Ταβριάινεν, και έκατσαν να αναλύσουν το πώς πρέπει η ομάδα να αγωνιστεί στο δεύτερο μέρος. 5 λεπτά μόλις μπήκε στα αποδυτήρια και βγήκε η Ρωμανία στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τάρου γυρίζει, ο Γκοϊάν σε κόρνερ. Τα πρώτα δευτερόλεπτα και του δεύτερου ημιχρόνου φαίνεται ότι πάνε να δημιουργήσουν αγχωτική κατάσταση για την άμυνα του Αστέρα. Εδώ ο Γκοϊάν ήταν σε εγρήγορση, παραχώρησε κόρνερ. Να δούμε την εκτέλεσή του και θα σας θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο βγήκαν στο μάτς οι δύο ομάδες. Ολοκλήρωσαν τον πρώτο ημίχρονο και αρχίζουν το δεύτερο. Μάλλον υπάρχει διαφοροποίηση του Κόκο με τον Λάχτινεν στην ενδεκάδα της Ροβανιέμι. Θα την θυμηθούμε λοιπόν την ενδεκάδα με την οποία ολοκλήρωσαν οι δύο ομάδες το πρώτο ημίχρονο και αρχίζουν το δεύτερο. Ο Όκονεν στο κόρνερ για τους Φινλανδούς. Το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Λάντεν Μάκη. Μπάλα φεύγει πάνω από την εστία. Πάλι ο σκόρερ των Φινλανδών είναι αυτός που απειλεί. Πάλι αποστημένη μπάλα απειλείται ο Αστέρας. Δεν έχουν την δυνατότητα να ανησυχήσουν ιδιαίτερα την ελληνική ομάδα σε ανοιχτό παιχνίδι, σε ροή αγώνα, αλλά στις στημένες μπάλες δείχνουν ότι είναι μια προβληματική κατάσταση για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για την ελληνική ομάδα. Η Φινλανδοί, ο Μακιτάλο πήρε την κεφαλιά. Ο Σάλγκρεν είναι στην εστία για τους Φινλανδούς, με τον Ομπιλόρ και τον Λάντεν Μάκη να είναι η στόπερ δεξιά, ο Σάξμαν αριστερά. Ο Μαϊάβα στην άμυνα, αμυντικά χάφ είναι Όκονεν και κεντρικός μέσος ο Μακιτάλο. Στις πτέρυγες Νιάση και ο Τάρου, ο Γκέι στην πλάτη του Λάχτινεν. Σε αυτόν τον σχηματισμό 4-2-3-1 της Ροβανιέμι, που έχει και πάλι στημένη μπάλα, με τον Όκονεν, τον αρχηγό της, στην εκτέλεση. Μπλόκαρε ο Μπαδής. Η μπάλα πέρασε πάνω από τον Λάντεν Μάκη, που είναι η μεγαλύτερη απειλή μέχρι τώρα για τον Αστέρα. Δημιούργησε τη φάση του πρώτου λεπτού που κατέληξε στα δίχτυα του Μπαδί και την πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, πάλι αποστημένη μπάλα, κεφαλιά του Λάντεν Μάκη. Η μπάλα έφυγε out. Ο Αστέρας σε 4-2-3-1 και αυτός, με τον Μπαντή στην εστία, δεξιά στην άμυνα τον Λούι, αριστερά τον Παντελιάδη, Σανκαρέ και Γκοϊάν τα στόπερ. Κουρμπέλης και Ουσέρο, οι δύο κεντρικοί μέση, με τον Κουρμπέλη περισσότερο σε ρόλο αμυντικού χαφ. Μπροστά από τους δύο ρόλε, Δεμπλάσης και Μπακασέτα στις πτέρυγες. Στην αιχμή, ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αμυλά από τον Σάξμαν, έδιωξε ο Σανκαρέ. Σας λέγαμε ότι ο Σάξμαν είναι ο ακραίος μπακ που θα τον δείτε να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Ροβανιέμι σε σχέση με τον Μαϊάβα, που είναι στα αριστερά. Γκοϊάν. Παναφέρει ο Μαϊάβα. Νιάση. Τον εμποδίζει ο Λούι. Παράλες. Πρωτουρόλεο Λάντεν Μάκη.
Αναζητά. Επιλογή ο Λουί, τη βρίσκει στον Μπαράλες, η κεφαλιά του Αργεντινού. Με τον Λαντενμάκη κολλημένο πάνω του, δεν έχει συνέχεια για τον Αστέρα. Ο Λουί, ο Μπαράλες. Μιας πίεσε τον Κουρβέλη, πλάγιο. Η ομάδα της Αρκαδίας. Σκόνη ο Ουσέρο, ο Λαντενμάκη απομακρύνει. Με τον Ντεμπλάσης να ήταν εκείνος που προσπάθησε να διεκδικήσει. Την μπάλα να έρχεται από ψηλά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Αργεντινό, αλλά... να βρεθεί σε συνθήκη με την μπάλα χαμηλά απέναντι στον Λαντενμάκη, νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολα. Τα πράγματα ο Αστέρας θέλει να το δημιουργήσει αυτό. Ντεμπλάσης. Παντελιάδης, Ουσέρο. Γκοϊάν με τον Λάχτινεν να γυρίζει και αυτός πολύ πίσω, βρίσκει μέτρα ο στόπερ του Αστέρα. Ο Ρόλε θέλει να συνεργαστεί με τον Μπαράλες, ο Σάξμαν κάνει λάθος, ο Μπιλόρ το διορθώνει. Όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Η μπάλα πήρε ύψος. Ο Ντεμπλάσης ψάχνει πάλι τον Ρόλε. Διώχνει ο Λαντενμάκη. Κεφαλιά του Σανκαρέ. Γλιστρά ο Γκοϊάν. Ευτυχώς ο Νιάση δεν μπόρεσε για την ελληνική ομάδα. Και τώρα ο Μπακασέτας στον Ντεμπλάσης. Στο πλάι είναι ο Μπαράλες. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Ο Μπακασέτας έξω. Στο 52. Να η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος. Για τον Αστέρα, σουτ του Τάσου Μπακασέτα, καλό σουτ, δίπλα από την εστία του Σάλγρεν. Μακιτάλο. Λάχτινεν. Πλάγιο από τα πόδια του Σάνκαρε. Και θα αφήσει βέβαια για την επαναφορά του Όκονεν. Δυνατή είναι. Η επαναφορά του αμυντικού χαφ. Της Ροβανιέμι, κάτι που σημαίνει ότι η μπάλα θα πάει στην περιοχή τώρα του Αστέρα για να τη διώξει ο Παντελιάδης, στη συνέχεια ο Μπακασέτας. Μακιτάλο, ύψος την μπάλα από τον Ομπιλόρ, βγάζει πλάι πολύ ωραία στον Όκονεν που κάνει τη σέντρα. Ευκαιρία εδώ για τον Γκέι, κάλυψε γρήγορα ο Γκοϊάν. Νέο σούτ από τον Νιάση πάνω στα σώματα, ζητά χέρι ο Νιάση. Εδώ ο Αστέρας κινδύνευσε και κινδύνευσε καθότι έδωσε δύο φορές την ευκαιρία στη Ροβανιέμι να ψάξει τελική προσπάθεια από την περιοχή του, μέσα από την περιοχή του. Ελευθέρωσε ο Γκοϊάν σε συνεργασία με τον Μπακασέτα, η μπάλα βγήκε στον Λουί που δέχτηκε το φάουλ του Μαϊάβα. Κίτρινη κάρτα βέβαια είναι αυτό. Την έβγαλε αμέσως ο Βουκατίνοβιτς. Απομακρύνση του Ομπιλόρ. Κεφαλιά του Σανκαρέ, δεν μπορεί ο Τάρου. Παντελιάδης. Πέρασε από το τάκλιν του Λάχτινεν. Ντεμπλάσης πηγαίνει εσωτερικά ο Ρόλε. Συνεχίζει ο Αργεντινός το γύρισμα του πάνω στα πόδια των ποδοσφαιριστών που είχαν δημιουργήσει εκεί ένα τείχος στην προσπάθειά τους να πάρουν θέση στην περιοχή. Ήταν ένας του Αστέρα, τρεις της Ροβανιέμι. Και το μάτι της Βελόνας επιχείρησε να περάσει την μπάλα ο Ντεμπλάσης.
Μπαράλες. Πριν από περίπου 3 χρόνια, όχι περίπου, πριν από 3 χρόνια, Ιούλιος του 11 ήταν. Ρωβανιέμι είδε κάποιους ποδοσφαιριστές που επιπλέον δεν είναι στο ρόστερ της, δεν είναι γενικότερα στο φιλανδικό πρωτάθλημα, να επιχειρούν να κυλιδώσουν έτσι το όνομά της, καθότι για να δούμε την εκτέλεση του ρόλε, έδιωξε ο Μπιλόρ, ακόμη περισσότερο Μακιτάλου, καθότι κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε στημένους αγώνες, σε σκάνδαλο στημένων αγώνων. Σύμφωνα με τα δικαστήρια της Φινλανδίας, είχαν χειραγωγήσει 30 αγώνες από το 2008 μέχρι το 2011. Φύγαν αμέσως βέβαια από τον σύλλογο, τιμωρήθηκαν, διώχθηκαν από το φινλανδικό πρωτάθλημα. 6 από την Ζάμπια και 2 Γεωργιανοί. Δεν υπήρχε κάποιος Φινλανδός σε αυτή την ιστορία. Και αυτό ήταν κάτι που βοήθησε την Ροβανιέμι να ξεπλύνει το όνομά της από αυτήν την άσχημη ιστορία. Λέγαμε ότι επιστρέφει μετά από 24 χρόνια στην ευρωπαϊκή σκηνή. Στην πρώτη της, μάλιστα, παρουσία στην ευρωπαϊκή σκηνή, στο κύπελο κυπελούχων ήταν. Είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά. Αποκλείστηκε από την Μαρσέιγ τότε. Είχε περάσει την Γκλέντοραν και την, από τη Βόρεια Ιρλανδία και την Βλάσνια, την Αλβανική. Δεν είχε σπουδαίους αντιπάλους. Γεγονός είναι πάντως ότι αυτό καταγράφεται ως η καλύτερη ευρωπαϊκή της στιγμή, τα πρώιμη τελικά του κυπέλου κυπελούχων. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο που θέλει κάτι να μας μεταφέρει. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Βεργέτης έχει σηκώσει για την καθιερωμένη προθέρμανση τον Χουάν Μουνάφα, τον Ζίγκη Μπατιμπαγκά και τον Πάμπλο Μάσα. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι ενδεχομένως ένας εκ των τριών να ξεκινήσει το χώρο των αλλαγών από πλευράς Αστέρας για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα τα οποία έχει δει ο προπονητής της αρκαδικής ομάδας. Τώρα θα δούμε αν θα καλέσει κάποιον κοντά του και αν κάποιος από αυτούς είναι στις προθέσεις του για να διορθώσει κάποια πράγματα. Ευκαιρίες δοθήσεις, να πούμε, Γιώργο, ότι έχουν αλλάξει κάποια μαρκαρίσματα από πλευράς Αστέρα. Να πούμε ότι ο Παντελιάδης έχει πάρει το νούμερο 3 από φιλανδικής ομάδας, τον Γιάρικο. Στα στημένα, αν εννοείς, Γιώργο, είναι ο Λάντεν Μάκη. Ακριβώς, και να πούμε ότι ο Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος δείχνει να μην μπορεί να ανταποκριθεί στα αμυντικά του καθήκοντα, έχει πάρει έναν πιο ελεύθερο ρόλο όταν η ομάδα του Αστέρα αμήνεται. Το λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο, ότι ενώ ο Μακιτάλο που ήταν πεσμένο στο έδαφος σηκώθηκε, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Το λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο ότι ένα θέμα για τον Αστέρα είναι ότι όσο περνάει η ώρα θα κληθεί να παραμείνει ανταγωνιστικός και να αντιμετωπίσει την έλλειψη αγώνων. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο έχω την εντύπωση ότι θα το διαχειριστεί ο Βεργέτης. Γι' αυτό και έχει σηκώσει ήδη 3 ποδοσφαιριστές και τους προθερμένοι, 2 από τα 9 μετεγγραφικά από τα κτήματα, 9 θυμίζουμε μέχρι τώρα στο σύνολο. Και ένας από την περισσινή ομάδα, ο Μουνάφο, ο σφαιριστής που μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Διόλου απίθανο να τον δούμε να είναι μία από τις επιλογές του Βεργέτη. Ο Μπιλόρ. Ντεμπλάσης. Ο Μπακασέτας είναι, να διορθώσω. Ουσέρο. Δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει το ρόλε. Ο Όκονεν έψαξε τον Γκέι, έκοψε ο Ουσέρο, πήρε ο ρόλε. Ουσέρο. Παντελιάδης.
Γκοϊάν. Μπακασέτας τον ακολουθεί μέχρι ψηλά ο Λαντενμάκη. Και όταν συμβαίνει αυτό είναι ο Όκονεν αυτός που γυρίζει στο κέντρο της άμυνας. Ή τουλάχιστον συνέβη στην τελευταία περίπτωση. Δεν τον μου φάνηκε εξαιρετικά παράξενο τον Λαντενμάκη να κυνηγά τόσο ψηλά τον Μπακασέτα. Τώρα πίεσε τον Μπαράλες, πήρε ο Ντεμπλάσης, βγάζει για τον Ρόλε στην περιοχή ο Αργεντινός. Καλό τάκλιν από τον Λαντενμάκη. Κόρνερ. Εδώ είναι ο Ρόλε. Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς από σε αυτό το πρώτα περίπου 50-55 λεπτά της συνεργασίας των ποδοσφαιριστών του Αστέρα είναι η πολύ καλή συνεργασία, μάλλον 61 λεπτά του Ρόλε με τον Ντεμπλάσης. Ο Μπακασέτας στον Παντελιάδη. Γκοϊάν. Ουσέρο. Πήρε ο Ρόλε. Τουλάχιστον δεν επέτρεψε την εκδήλωση αντεπίθεσης από την Ροβανιέμι, καθότι είχε πιέσει ο Μαϊάβα και είχε κλέψει την μπάλα. Ουσέρο. Άλλαξε με τον Κουρμπέλη. Σανκαρέ σε μεγάλη μεταβίβαση για τον Παντελιάδη. Out. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει το λόγο. Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε, Γιώργο, ότι μόλις κλήθηκε ο Ζήγκη Μπατιμπαγκά. Ήταν από την αρχή δεδομένο ότι θα έπαιρνε λεπτά συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε ποιο την θέση θα πάρει ο Μπατιμπαγκά. Ο Μπακασέτας τελικά θα είναι ο παίκτης ο οποίος αποφασίστηκε για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με έναν πιο ξεκούραστο παίκτη. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, δεν αλλάζει τίποτα στο σύστημα του Αστέρα, μιας και ο Μπατιμπαγκά αγωνίζεται ακριβώς στην ίδια θέση με αυτή του Τάσου Μπακασέτα. Ο Σανκαρέ σημαδεύει τον Παράλεση. Η μπαλιά είναι δυνατή, έφυγε πλάγιο. Εντός ολίγου λοιπόν στο γήπεδο για τον Αστέρα, ο Ζήγκη Μπατιμπαγκά. Αυτός είναι ο Τάρου που είναι πεσμένο σε κάτω από μια προηγούμενη διεκδίκηση. Συστήθηκε στο ελληνικό κοινό πέρυσι με τη φανέλα του Εργοτέλη. Σε 27 συμμετοχές στο πρωτάθλημα έχει 6 γκολ. Εδώ τώρα ο Λάχτινεν θέλει να γίνει απειλητικός για την άμυνα του Αστέρα. Δεν προκύπτει τελικά κάτι τέτοιο για τους Φινλανδούς. Και ο Γκοϊάν που μοιράζει σημαδεύοντας τον Ντεμπλάσης, ο Σάξμαν στον Όκονεν. Ο Τάρου στον Σάξμαν. Σέντρα για τον Λάχτινεν, κεφαλιά από τον Γκοϊάν, απομάκρυνση του Σανκαρέ. Ντεμπλάσης. Πλάγιο από τον Σάξμαν που έσπευσε να επιστρέψει στη θέση του και να εμποδίσει τον Ντεμπλάσης. Λοιπόν, η ώρα της αλλαγής. Ο Ζήγκη Μπατιμπαγκά, λέγαμε ότι έπαιξε πέρσι με τον Εργοτέλη στη Super League. Συστήθηκε στο ελληνικό κοινό. Σε 27 συμμετοχές, 6 γκολ, ο Αστέρας εντόπισε την καλή εικόνα του ποδοσφαιριστή και τον ενέταξε φέτος στο δυναμικό του. Αντικαθιστά τον Τάσο Μπακασέτα. Καλύτερη στιγμή για τον Μπακασέτα. Το 52ο λεπτό, το σούτ που επιχείρησε, φύγε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Σάλγκρεν. Εδώ είναι ο Μπατιμπαγκά. Εξαιρετικά εκρηκτικός, έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στα πρώτα μέτρα απέναντι στον αντίπαλό του στο ένας εναντίον ενός. Ποδοσφαιριστής με ικανότητα να πατά στην περιοχή για να δούμε πώς θα μπορέσει να βοηθήσει σήμερα την ελληνική ομάδα στην προσπάθειά της να φτάσει στην πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη. Η ώρα του Παντελιάδη για ένα πολύ δυνατό πλάγιο. Έδιωξε ο Όκονεν. Ο Τάρου.
Μακιτάλο. Ο Παντελιάδης σε πλάγιο. Σάξμαν. Ο Τάρου. Πήρε ο Ρόλε. Οι κόντρες έστειλαν την μπάλα στα πόδια του Σάξμαν. Ο Κονέν. Ο Μπαντής απλά παρακολουθεί την πορεία της μπάλας χωρίς να έχει τον λόγο για να ανησυχήσει. Λεντενμάκη. Έβγαλε ωραία την μπάλα, δέχεται και το χειροκρότημα από τους φίλους της Ροβανιέμι. Τον Μαϊάβα πίσω στον Σάλγκρεν. Από την κεφαλιά του Κουρμπέλη αστόχησε ο Λαντενμάκη, αλλά έφτασε στον Ομπιλόρ. Πρώτη κεφαλιά από τον Σανκαρέ, δεύτερη από τον Όκονεν, ο Παντελιάδης πρώτου Οτάρου. Δεν του έχει δώσει καθόλου χώρους ο Παντελιάδης του Οτάρου. Με εξαίρεση την φάση του τέταρτου λεπτού, όταν η μπάλα έφυγε διαγώνια από σούτ του Οτάρου εντός περιοχής εκτός εστίας Μπαντή. Ο Νιγηριανός δεν έχει ξαναβρει ευκαιρία να ανησυχήσει την άμυνα με τον Παντελιάδη. Μην του την δίνει ο Κονέν στην επαναφορά. Κεφαλιά του Γκέι ο Μπαντής. Φάουλ του Μπαντιμπαγκά που θα πάρει την κίτρινη κάρτα στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Εδώ είναι ο Ζιγκί Μπαντιμπαγκά, γεννημένος στην Κινσάσα του Κονγκό. Με βελγική υπηκότητα, έχει παίξει και στην Άντερλεχτ. Αλλά και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου. Ο Κονεν πάνω στον Μπαντιμπαγκά. Κεφαλιά του Ομπιλόρ. Ο Μπαράλες θέλει να απομακρύνει κόρνερ. Αστέρας όσο μπορεί θα πρέπει να μη δίνει στημένες μπάλες γύρω από την περιοχή του στους Φινλανδούς. Ο Κονέν και πάλι στην εκτέλεση. Λέγει το δεύτερο δοκάριο Λαντενμάκη. Δεν μπορεί, ο Τάρου ψάχνει χώρο, έκανε το σούτ. Είναι offside. Ο Νιάση. Αλλά σε ακόμη μία στημένη μπάλα οι Φινλανδοί δημιούργησαν προοπτική. Απέτυχε ο Λαντενμάκη, ο Λούι έχει στην πλάτη του τον Οτάρου που και μια στραβοκλωτιά εκεί, αλλά υποφελήθηκε ο Νιάση. Πάλι η Ροβανιέμι με τον Λάχτινεν. Το είχαμε τονίσει από το πρώτο ημίχρονο. Όσο περνάει η ώρα είναι πολύ σημαντικό για τον Αστέρα να μπορέσει να διαχειριστεί την έλλειψη επίσημων αγώνων απέναντι σε μια ομάδα που είναι σε full ρυθμούς. Είναι σε καλό momentum τα τελευταία 5 παιχνίδια της στη Φιλανδία. Έχουμε ακόμη 20 λεπτά κανονικής διάρκειας. Μακιτάλο.
Ο Αστέρας πρέπει να βρει τρόπο τώρα να, κόψει το ρυθμό που επιχειρεί να δώσει η Ροβανιέμι. Απολύτως εξηγήσιμη η επιθυμία των Φινλανδών. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Βεργέτης και είναι ο Μουνάφο, οπότε είναι απολύτως εξηγήσιμο. Θα έλεγα ότι κάτι σαν επιβεβλημένη είναι αυτή η κίνηση που κάνει ο Βεργέτης. Για να βάλει έναν ποδοσφαιριστή, ποιος μπορεί να προσπαθήσει να ελέγξει τον ρυθμό, να κρατήσει την μπάλα στον άξονα. Έχει χάσει την κατοχή που είχε στο πρώτο ημίχρονο στον άξονα ο Αστέρας, από όπου έδινε το ρυθμό και ο Ντεμπλάσης και ο Ρόλε και ο Ουσέρο. Έχει αλλάξει πολύ η εικόνα στον άξονα στο δεύτερο ημίχρονο. Κουρμπέλης. Ρόλε. Θέλει να ελευθερώσει. Βγήκε ο Σάξμαν. Ο Τάρου. Σέντρα για τον Λάχτινεν, ο Μπαντής. Κεφαλιά του Μπαράλες. Ο Σάξμαν στον Όκονεν. Πέρασε με τον Μακιτάλο και συνεργάστηκε. Φάουλ του Μπαράλες στον Όκονεν. Στη μέρημνα που έχει ο Βεργέτης για την, κάλυψη του χώρου στον οποίο επιχειρεί ο Μακιτάλο, βρίσκει περισσότερους χώρους ο Όκονεν. Έχει ή τουλάχιστον αυτό επιχειρούν να κάνουν οι Φινλανδοί. Δεν είναι ο Όκονεν εκείνος που κουβαλά κινήθως την μπάλα, αλλά ο Μακιτάλο στο δεύτερο ημίχρονο Όκονεν αναλαμβάνει πολύ περισσότερο σε σχέση με το πρώτο να τη βγάλει μπροστά. Ο Μουνάφο αντί του Μάρτιν Ρολέ. Σάξμαν δεν κάνει καλό κοντρόλ. Σανκαρέ. Παντελιάδης έφαγε μια γερή, όχι ψηλή εκεί, από τον Λάχτινεν. Στο 74, Βεργέτης λοιπόν έκανε την αλλαγή. Έχω την εντύπωση ότι πάει σε 4-1-4-1 πλέον σχηματισμό. Για πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο που έχει την ευκαιρία να μας δώσει κάτι περισσότερο. Έλα Γιώργο. Να πούμε ότι υπάρχουν εντονότατες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης για το γεγονός της απόφασης που πήρε ο διαιτητής της συνάντησης. Τώρα προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα, ιδιαίτερα ο τέταρτος διαιτητής, και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Να πούμε, Γιώργο, ευκαιρίας δοθήσεις, ότι ο κύριος Βεργέτης με την είσοδο του Μουνάφου επιχειρεί να δυναμώσει, όπως και εσύ προείπες, τον άξονα του, αποχωρώντας ο Μάρτιν Ρόλε, ο οποίος έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά φυσιολογικά κουράστηκε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Δύο φρέσκα πόδια στον άξονα, συνεπικουρούμενα με τον Μπαντιμπαγκά, ο οποίος του ζητάει συνεχώς να παίρνει προσωπικές ενέργειες. Νάτος εδώ, γύρισε πάνω στον Μαϊάβα, Γκέι. Περίπου 3.500 άνθρωποι βρισκόνται στο Ράτιν Στάντιον του Ούλου για το μάτς απόψε, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά από τα κανάλια Nova Sports. Πρώτου Μπαντιμπαγκά διώχνει ο Λαντενμάκη, δεύτερος προκριματικός γύρος του Europa League. Φτάνουμε στο 75. Ροβανιέμι Αστέρας Τρίπολης 1-1. Ο Μουνάφο στον Κουρμπέλη. Ντεμπλάσης. Κουρμπέλης. Γκοϊάν.
Όλοι οι Φινλανδοί στο μισό γήπεδο. Δεν υπάρχουν χώροι. Γυρίζει προς τα πίσω ο Γκοϊάν στον Σανκαρέ. Ο Μουνάφο πάλι στο Ρουμάνο. Πατιμπαγκά. Έχει μπροστά του το Λαντενμάκι. Τον πέρασε, έκανε τη σέντρα. Έδιωξε ο Σάξμαν. Παντελιάδης. Μπαντιμπαγκά. Κράτησε την κατοχή ο Αστέρας με τον Μπαντιμπαγκά να εγκλωβίζεται αρχικά ανάμεσα σε δύο αντιπάλους του Λουί. Η σέντρα δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη του. Καν κινηθεί στο πρώτο δοκάρι και ο Μπαντιμπαγκά και ο Ντεμπλάσης. Ο Ουσέρο σταματά την προοπτική αντεπίθεση για την Ροβανιέμι με αυτό το πολύ ωραίο τάκλιν. Ο Μπιλόρ. Γκοϊάν. Κουρμπέλης δεν είδε τον Γκέι που πήγε από πίσω και του πήρε την μπάλα. Δέχτηκε το φάουλ από τον Μουνάφο. Εδώ είναι ο Τζαμάλ Γκέι που παροτρύνει τον κόσμο να φωνάξει λίγο, να δημιουργήσει έτσι πιο ζεστή ατμόσφαιρα. Λάχτινεν, κοντράριο Σανκαρέ, πλάγιο. Όκονεν στην επαναφορά. Μπάλα περνά. Ο Τάρου και Μακιτάλο μπερδεύτηκαν. Ο Μπαράλες τώρα θα αναζητήσει προοπτική αντεπίθεση για τον Αστέρα. Συνεργάζεται με τον Μπαντιμπαγκά στην πλάτη του τελευταίου. Ανεβαίνει ο Λούι. Γυρίζει ο Μπαντιμπαγκά για τον Ντεμπλάσης. Αλλά ο Σάξμαν έχει διαβάσει καλά την φάση από το κέντρο της περιοχής, από μακρύνη. Κόρνερ για τον Αστέρα. Ουσέρο. Στο πρώτο δοκάρι ο Σάξμαν, σουτ του Λούι. Κόρνερ. Το έβγαλε ο Σάλγκρεν. Και πάλι, τελευταία περίπτωση. Απογειώθηκε. Σάλγκρεν και εξουδετέρωσε. Ουσέρο, με πολύ φάλτσο, έδιωξε με γροθιές. Μουνάφο, πάλι έφυγε out. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει το λόγο. Έλα, Γιώργο. Νομίζω, Γιώργο, ότι άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός. Βέβαια, λεπτομέρεια είναι στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Η μπάλα η οποία χρησιμοποιείται, είχαμε την ευκαιρία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι να την δούμε από κοντά, είναι μπάλα η οποία χρησιμοποιόταν την προηγούμενη δεκαετία. Είναι μια πολύ βαριά μπάλα σε σχέση. Ο Τάρου σουτάρει, ο Μπαντής είναι σε ετοιμότητα. Και πάλι, τελευταία περίπτωση. Στο 80. Ο Μπιλόρ. Σάξμαν στον Γκέι.
Σάξμαν. Ατάρου. Σάξμαν. Ο Τάρου και πάλι ο Σάξμαν βρέθηκε μπροστά από τον center four σαν δεκάρι εκεί, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι καλό. Ο Ντεμπλάσης ζητά κίνηση, ο Μπαντιμπακά δεν μπορεί να φρενάρει την κίνησή του. Ήθελε την μπάλα μπροστά ο Βέλγος, ο Ντεμπλάσης του την έστειλε λίγο πιο πίσω. Όκονεν, ο Μπιλόρ. Νιάση, offside. Σανκαρέ. Γκοϊάν. Λούι. Ουσέρο. Μουνάφο. Ντεπλάσης. Με τη μία στον Παράλες. Πηγαίνει κοντά του για να του την ξαναδώσει. Κάνει φάουλο ο Μπιλόρ στον Χερόνιμο Παράλες. Ουσέρο και Ντεμπλάσης πίσω από την μπάλα. Έχει αρχίσει πάλι να βρέχει. Ουσέρο σουτάρει, κοντράρει, μπάλα κόρνερ. Ουσέρο στην εκτέλεση πρώτου Σανκαρέο Λάχτινεν. Κράτησε εντός ο Τάρου, βγάζει για τον Γκέι ο Μουνάφο. Βαντί σημαδεύει τον Μπαράλες. Σάξμαν στον Όκονεν. Ο Τάρου. Κόντρες ευνοήσαν και πάλι τη Ρωμανιέμι. Ο Τάρου, Όκονεν, Σάξμαν. Έχασε από τον Ουσέρο ο Όκονεν. Πλάγιο για τη Ρωμανιέμι από τον Κουρμπέλη. Σάξμαν ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Νάτος εδώ. Πήρε πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες. Ανέβηκε ψηλά σε σχέση με το πρώτο. Ο Γκέι ετοιμάζει σέντρα. Έδιωξε ο Λούι, καθώς είχε πάρει τα βήματα ο Νιάση. Πολύ επικίνδυνη ήταν η φάση. Μαγιάβα. Έχασε από το Μουνάφο. Λούι. Ζητά ο Μπαντιμπαγκά. Του πέρασε. Τώρα εκείνος θα κάνει τη σέντρα. Ο Παράλες το κάρι. Ντεμπλάσης. Χαμηλά αυτή τη φορά ο Μπιλόρ σε κόρνερ. Κρίμα, πολύ κρίμα για τον Αστέρα. Στη σέντρα του Ζιγκί Μπαντιμπαγκά στο πρώτο δοκάρι ο Παράλες έκανε το γύρισμα, πρόλαβε τον Μπιλόρ, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ξανά η στιγμή στην οποία ο Αστέρας άγγιξε το δεύτερο γκολ και την πρώτη του νίκη στην Ευρώπη. Η εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσει πολύ δυνατή προοπτική για την πρώτη του νίκη στην Ευρώπη. Σέντρα του Παντελιάδη. Κεφαλιά του Γκέι.
Στη συνέχεια ο Ουσέρο out. Οι αλλαγές του Βεργέτη με την είσοδο του Μπαντιμπαγκά και του Μουνάφο αντέστρεψαν την ροή του αγώνα που ήταν τέτοια η οποία δημιουργούσε πίεση στον Αστέρα. Και ο Μουνάφο και ο Μπαντιμπαγκά είναι από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων στιγμών. Είναι αυτοί ουσιαστικά που τραβάνε το κουπί τώρα για την ελληνική ομάδα. Γκοϊάν. Παντελιάδης στο Σανκαρέ. Γκοϊάν. Ένα μάτς που άρχισε στο πρώτο λεπτό με γκόλ εις βάρος του Αστέρα και στο 85 ο Αστέρας βρέθηκε εκατοστά μακριά από την ανατροπή. Ισοφάρισε και είδε την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι στο 86. Εδώ ο Ντεμπλάσης περίμενε την μπάλα, βγήκε ο Σάξμαν, ο Μακιτάλο θέλει να περάσει. Σταμάτησε ο Κουρμπέλης, κλέβει ο Ντεμπλάσης, αποφεύγει τον Όκονεν, αλλά κάνει πολύ λανθασμένη επιλογή, πάρα πολύ βιαστική επιλογή, καθότι αν περίμενε, έχω την εντύπωση, 2-3 μέτρα και προχωρούσε με την μπάλα, ο Μπαντιμπαγκά θα είχε καταφέρει να βγει στον κενό χώρο μπροστά από τον Μαγιάβα. Πλέον η βροχή πέφτει πιο δυνατή. Μουνάφο. Ντεμπλάσης. Το σούτ πάνω στον Παράλες βρήκε η μπάλα. Πάει σε αλλαγή ο Μάλινεν. Ο Οτάρου αποχωρεί για να περάσει ο Γιάννη Βιρτάνεν. Κεφαλιά του Γκοϊάν. Μαϊάβα στον Νιάση. Ο Λούι απορεί. Καθότι ο διαιτητής έδωσε φάουλ σε αυτή την πτώση του Νιάση. 1,5 λεπτό πριν τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας. Στημένη μπάλα για τη Ροβανιέμη. Διώχνει ο Ουσέρο. Ο Ντεμπλάσης πήρε την κεφαλιά. Ο Μουνάφο θέλει να τσιμπήσει αποφασιστικά. Έδιωξε ο Μαϊάβα. Κόρνερ είναι. Έχει κοντράρει στο πόδι του Μουνάφο. Τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Κόρνερ για τη Ροβανιέμη. Ο Όκονεν είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση. Ο Βουγκαδίνοβιτς δεν έχει δείξει ακόμη στον βοηθό τα λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων. Εκτελεί ο Όκονεν. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μπαντιμπαγκά. Ο Μακιτάλο προσπαθεί αλλά βρίσκει αέρα. Βγάζει όμως στο πλάι η νέα σέντρα του Όκονεν. Ο Κουρμπέλης απομακρύνει. 3 λεπτά είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, τα δείχνει τώρα ο τέταρτος. Ο Αστέρας όμως
στα τελευταία δύο είναι εγκλωβισμένο στην περιοχή του. Σάξμαν. Διώχνει ο Σανκαρέ. Μπατιμπαγκά. Τον ακολουθεί ο Μακιτάλο. Είναι μόνος του, δεν έχει στήριγμα ο Μπατιμπαγκά. Απέφυγε τον Μακιτάλο και τον Νιάση. Και θέλει να μοιράσει για τον Ντεμπλάση. Ανεβαίνει ο Ουσέρο και του δίνει στήριγμα. Ο Μουνάφο, ο Ουσέρο. Μπαράλες. Μπαράλες πηγαίνει την μπάλα προς τα πίσω. Περιμένει στην περιοχή. Ντεμπλάση και Μπατιμπαγκά. Ο Ουσέρο χαμηλά. Λούι ετοιμάζει τη σέντρα. Διώχνει Όκονεν. Νιάση. Μακιτάλο. Σημαδεύει τον Λάχτινεν ο Σανκαρέ. Πολύ ωραία, πολύ ψύχρεμα και καθαρά γύρισε. Απέφυγε τον Λάχτινεν ο Ουσέρο στο Μουνάφο. Διανύουμε το δεύτερο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας ψάχνει τον γκολ που θα του δώσει την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη. Το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα με το εκτός έδρας γκολ που έχει πολύ καλή προοπτική πρόκρισης. Για να δούμε παράλλες. Μπλόκαρε ο Σάλγκρεν. Αν μείνει αυτό το 1-1 και στα δευτερόλεπτα στο αυτό το 1,5 λεπτό που απομένει, θα είναι η πέμπτη φορά που θα εμφανιστεί σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του Αστέρα το αγαπημένο του σκορ στην Ευρώπη. Πέμπτη φορά σε 7 παιχνίδια. Πολύ συχνή εμφάνιση. Και ο Γιώργος Ζησόπουλος θα περάσει στο μάτσα του Ντεμπλάσης. Ζησόπουλος είναι αυτός που έχει πετύχει. Ο μοναδικός Έλληνας που έχει σκοράρει για τον Αστέρα στην Ευρώπη. Μπαίνει να ενισχύσει την ομάδα του για τα τελευταία λεπτά. Αλλά και για την Ροβανιέμι με τον Μενίκε να περνά στο μάτς. Την κατέστησε τον Νιάση. Ο Γκοϊάν παίρνει την κεφαλιά. Ουσέρο. Διώχνει ο Μπιλόρ. Σανκαρέ. Πλάγιο. Ο Αστέρας τώρα πλέον έχοντας συμπληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κοιτάξει να εξασφαλίσει αυτό το 1-1. Ας μην έρθει απόψε η πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη. Ας κρατήσει αυτό το 1-1 μέχρι το τέλος, τα τελευταία δευτερόλεπτα και ας την ψάξει στην Τρίπολη. Η Ροβανιέμι δεν είναι ομάδα που θα του κάνει τη ζωή δύσκολη στην έδρα του. Εκτός και αν τώρα όλα αυτά που λέμε δεν έχουν καμία σημασία, μια και με στημένη μπάλα ο Αστέρας θα έχει την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην περιοχή του Σάλγκρεν. Για να δούμε. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Βεργέτης θα έχει ακόμη μια εβδομάδα στη διάθεσή του. Οι ποδοσφαιριστές του έχουν ακόμη περισσότερες στιγμές δουλειάς για να πετύχουν τη συνοχή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο προετοιμασίας. Ο Ουσέρο εκτέλεσε. Έδιωξε ο Μπιλόρ. Τελευταίο σφύριγμα από τον Βουκατίνοβιτς. Ροβανιέμι Αστέρας 1-1. Και με δεδομένο το γεγονός ότι δέχτηκε η ελληνική ομάδα γκολ στο πρώτο λεπτό και έφτασε στο 86 να κουμπά την πλήρη ανατροπή με το δοκάρι του Χερόνιμο Μπαράλες, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να μιλάμε και με πάντα έχοντας κατά νου την χρονική περίοδο στην οποία κλήθηκε ο Αστέρας να δώσει αυτό το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της σεζόν, μπορούμε να μιλάμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κληθεί να υπερασπιστεί ο Αστέρας στην Τρίπολη για να βρεθεί στην επόμενη φάση του Europa League, στον τρίτο γύρο. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο για να ακούσουμε τι θα πει με τον Στάικο Βεργέτη.
Κύριε Βεργέτη, ναι, μπορεί να μην ήρθε η πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. Παρ' όλα αυτά, αν συνυπολογίσουμε την αγωνιστική απραξία της ομάδας σας, μπορούμε να πούμε ότι είστε ευχαριστημένος από την πρώτη επίσημη εμφάνισή της. Υπάρχει ένα θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Αλλά το μάτς ήταν δύσκολο. Είχαμε θέμα στις στημένες φάσεις. Έχει πολύ ύψος αυτή η ομάδα και μας δυσκόλεψε αυτό το τομέα. Δεν απειληθήκαμε σε άλλους τομείς πέρα μόνο τις στατικές φάσεις. Το είχατε επισημάνει καθ' όλη τη διάρκεια και της προετοιμασίας που βρεθήκατε όσον αφορά το σκάουτινγκ που είχε γίνει στη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και το πρωί σήμερα στο ξενοδοχείο που μιλήσατε στους ποδοσφαιριστές σας, ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί πάρα πολύ γιατί τα ψηλά κορμιά της Ροβανιέμι είναι επικίνδυνες στις στιμένες μπαλές μπροστά. Κάπως έτσι μπήκε και το γκολ. Το είχαμε επισημάνει ασφαλώς γιατί ήταν η δύναμη αυτής της ομάδας. Έχει κάνει αρκετά γκολ στα παιχνίδια του πρωταθλήματός της κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει ύψος και το αξιοποιεί. Λογικό ήταν να δώσουμε και εμείς εκεί βάση. Δυστυχώς δεν μας βγήκε ένα μαρκάρισμα τόσο καλά. Προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Και μια τελευταία ερώτηση. Παρ' όλα αυτά το 1-1 δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα για με δεδομένο ότι η ρεβάνς θα γίνει στην Τρίπολη, δεν είναι. Άσχημο δεν είναι, αλλά βάσει της αγωνιστικής εικόνας κατά διαστήματα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και είχαμε πολύ καλές ευκαιρίες για να πάρουμε κάτι καλύτερο. Αυτό μας αφήνει μια πίκρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εκτιμήσεις του Στάι Κουβεργέτη και νομίζω ότι πολύ ακριβείς και πολύ συγκεκριμένες οι τοποθετήσεις του 38χρονου Έλληνα τεχνικού. Ένα μαρκάρισμα δεν μας βγήκε, είπε αυτό εδώ, του Λάντεν Μάκη στο πρώτο λεπτό και βάλε δύσκολα στον Αστέρα. Αλλά από εκεί και ύστερα η ελληνική ομάδα πέρασε το τεστ. Πέρασε το τεστ και πηγαίνει στην Τρίπολη να υποδεχθεί τη Ροβανιέμι και να σφραγίσει το εισιτήριο της πρόκρισης με την κεφαλιά του Καλίφα Σανκαρέ θα επιστρέψει με χαμόγελο στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό, το είπε ο Βεργέτης, ότι θα κοιτάξουμε να το αντιμετωπίσουμε στον επαναληπτικό και είναι ένα ερωτηματικό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει θέμα στην ελληνική ομάδα. Είναι πολύ ψηλή ομάδα η Ροβανιέμι. Σας το λέγαμε στην αρχή της μετάδοσης ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στις στημένες μπάλες, όχι επειδή έχει σχεδιάσει κάποιο ιδιαίτερο πλάνο ή επειδή βρίσκει τρόπο να βγάζει πάντα κάποιον ποδοσφαιριστή στον κενοφόρο, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ύψος που διαθέτει και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να πετύχει, να αξιοποιήσει αυτό το χαρακτηριστικό. Μπορούμε να πάμε και πάλι στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και έναν ποδοσφαιριστή από τον Αστέρα Τρίπολης, τον Σάκ Παντελιάδη. Θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις σου όσον αφορά και την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά και το τελικό αυτό 1-1. Αφήνει περιθώρια στην ομάδα σου, στον επαναληπτικό σου Τρίπολη, για να πάρετε την πρόκριση. Σίγουρα. Αν αναλογιστούμε το ότι είναι το τρίτο παιχνίδι, δύο φιλικά και το πρώτο επίσημο μας παιχνίδι και η αντίπαλη ομάδα είναι σε full season, θεωρώ ότι κάναμε μια καλή προσπάθεια. Αν εξαιρέσω τα δύο πρώτα πεντάλεπτα των ημιχρόνων, στο ένα το οποίο δεχτήκαμε γκολ και στο άλλο πάλι μπήκαμε νοθρά, είχαμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι εμείς κι άλλα γκολ μπροστά, άμα είχαμε... Αν ήμασταν πιο σοβαροί, θα έλεγα. Αλλά έγινε μια καλή προσπάθεια. Τίποτα. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι και πρέπει να πάμε για την νίκη και να πάρουμε και την πρόκριση. Ο προπονητής σας, κατά τη διάρκεια του πρωινού, στο meeting report το οποίο έγινε και σας μίλησε για τη συγκεκριμένη ομάδα, σας είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Σας τόνιζε συνέχεια στις στημένες μπάλες. Ευνηδιαστήκατε από το πολύ γρήγορο γκολ και δυσκολευτήκατε στη συνέχεια. Σίγουρα ευνηδιαστήκαμε, απλά όπως σου είπα μπήκαμε πολύ νοθρά στο παιχνίδι. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης θα έλεγα, γιατί στη συνέχεια αν εξαιρέσουμε πάλι το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου μηχρόνου ανταποκριθήκαμε καλά στις στημένες φάσεις, παρόλο που η αντίπαλη ομάδα είχε υψηλούς παίκτες και Γαλλούς. Αντίθετα όμως εμείς ήμασταν και εμείς πολύ επικίνδυνοι στα στημένα μας, πράγμα όμως που δεν μετουσιώθηκε σε γκολ. Πιθανότητες είναι με το μέρος σας. Οι πιθανότητες είναι με αυτόν που θα το θέλει πιο πολύ. Σίγουρα, εμείς τώρα είμαστε στην έδρα μας με τον κόσμο μας. Τα δώσουμε όλα για να πάρει και η ομάδα την πρώτη νίκη στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Σάκης Παντελιάδης για το πρώτο του μάτς με την φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Πρώτο του επίσημο μάτς με την φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Μια πολύ ωραία εικόνα από το Ούλου. Σιγά σιγά μπορούμε να πάμε στον επίλογο της σημερινής μας μετάδοσης για αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Αστέρα Τρίπολης. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει και ο Γιώχα Μάλινεν, ο τεχνικός της Ροβανιέμι. Έλα Γιώργο Μαρκόπλε. Ξεκινώντας να τον ρωτήσουμε πώς είδε το σημερινό παιχνίδι και αν πιστεύει ότι η ομάδα του έπιασε καλή απόδοση απέναντι σε έναν Αστέρα Τρίπολης που δεν είχε επίσημο παιχνίδι από τότε. We'd like to start off by finding out if you're happy with the performance of your team and how you found the team. Yeah, my team, I'm happy for the performance because we were ready from the beginning and we scored an early goal. I'm not happy for the result because I think we should have not given away goal because this is our home game. But I know Greek team is very talented team. They have very skillful players and comparing to that, we played well. Λοιπόν, να μεταφράσω εγώ, μας είπε ο κύριος Μάλινεν ότι δεν είναι ευχαριστημένος από το σημερινό αποτέλεσμα. Η ομάδα του μπορεί να πέτυχε γρήγορα γκολ, να μπήκε μπροστά στο σκορ, αλλά στη συνέχεια ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να πάρει το παιχνίδι στα πόδια του, να πετύχει αυτό στο γκολ και να κινδυνέψει να χάσει και το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα δεν τον αφήνει ευχαριστημένο. Υπάρχει η ρεβάνς στην Τρίπολη και πιστεύει να είναι πιο τυχερός. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να μου που οριοθετήσει σε ποσοστά πώς βλέπει τον επαναληπτικό και αν πιστεύει ότι τα ποσοστά είναι με το μέρος του Αστέρα Τρίπολης όσον αφορά την πρόκριση. Doing a follow-up, we'd like to know as a percentage wise, what are the percentage of winning or losing on the away game? Well, of course, usually people think that that this kind of team like us has not so good possibilities, but I think today we were pressing well and we were taking their weapon away. They couldn't use their midfield as they wish. So if we can do something like that, we have about 50%, but it's hard work for us. Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Μάλινεν ότι σήμερα η ομάδα του πρέσαρε καλά, είχε καλή απόδοση, τα πήγε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, μεν τα ποσοστά δεν είναι με το μέρος όσον αφορά τον επαναληπτικό αγώνα που θα γίνει στην Τρίπολη, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παλεύει τα παιχνίδια, θα πάει στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας να το παλέψει και ίσως αν είναι και λίγο τυχερή να τα καταφέρει. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ομάδας της Ροβανιέμι. Ο λόγος, Γιώργο, και πάλι σε σένα. Λοιπόν, και αμέσως εμείς θα πάμε σιγά σιγά στον επίλογο της βραδιάς. Okay. Από όλους όσοι εργάστηκαν στο Ούλου της Φινλανδίας για αυτή τη μετάδοση, τους τεχνικούς μας χωρίς τη συνδρομή των οποίων θα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθεί ο ήχος και η εικόνα από τα κανάλια Nova Sports, τον Γιώργο Μαρκόπουλο και τον Γιώργο Λιώρη που ήταν στα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.